Στην πόλη της Ξάνθης θα βρεθεί το Σάββατο 4 Ιανουαρίου ο επίτιμος αρχηγός Γαίας Φράγκος Φραγκούλης για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ποια Τουρκία, ποιοι Τούρκοι» στα πλαίσια ομιλίας με θέμα Πόντο Στράκη με πρώτο βιβλίο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών. Το βιβλίο που έχει συγγράψει ο κύριος Φράγκος Φραγκούλης με την ιδιότητά του ότι ήταν στρατιωτικός ακόλουθος και ακόλουθος αμήνης 6 χρόνια στην Τουρκία, έχοντας το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται, παρουσιάζει κάποια στοιχεία που αφορούν τι διαδραματίστηκε στη συγκεκριμένη περίοδο, μάλλον όχι συγκεκριμένη, από το 1071 πιάνει από τη μάχη του Μάτζικερτ, που ήταν η αρχή του τέλους για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, παρουσιάζοντας με επιβεβαιωτικά στοιχεία τεκμηριώσεις που μας αποδεικνύουν πώς έφτασε η όλη εξέλιξη της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι τις μέρες μας, που 50.000 Σελτζούκοι Τούρκοι μεταμόρφωσαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε αυτό που σήμερα είναι το μοντέρνο κράτος της Τουρκίας. Και εμείς εδώ είμαστε στη χώρα μας υπερήφανοι για αυτό που είμαστε. Οφείλουμε να διαβάσουμε το βιβλίο αυτό, να πάρουμε τα μηνύματα που καταγράφονται σε αυτό, να παραδειγματιστούμε από ορισμένα λάθη που έγιναν στη φυλή και να εστιάζουμε την προσοχή μας στο τι πρέπει να κάνει η χώρα μας από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο να ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Πού θα γίνει, είπαμε? Η παρουσίαση θα γίνει στις 4 Ιανουαρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Το βιβλίο επικεντρώνεται στην εντελεχή μελέτη της εξέλιξης των ιστορικών γεγονότων στην περιοχή της Ανατολίας και των Βαλκανίων από τη μάχη του Μαντζικέρ το 1071 μετά Χριστόν μέχρι και σήμερα, και εστιάζεται ιδιαίτερα στο φαινόμενο του εξισλαμισμού και εκτουρκισμού του γηγενούς πληθυσμού. Αναλύει επίσης σε βάθος την κατάσταση της σημερινής Τουρκίας, περιγράφει συστηματικά όλες τις παραμέτρους και τους συντελεστές του σημερινού κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθε και προσεγγίζει στρατηγικά πιθανά μελλοντικά σενάρια των εξελίξεων στην Τουρκία.